Τη νίκη με 3-1 πήρε ο Τιτάνας Σερβίων στο ντέρμπι των Κιτρινόμαυρων απέναντι στην ΑΕΚ Κοζάνης για την ένατη αγωνιστική της Α κατηγορίας. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και έδειξε ότι θα διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά τα αμυντικά λάθη ήταν για άλλη μια φορά καταδικαστικά για την ομάδα του Βαγγέλη Μίχου. Ο Τιτάνας με καλή αμυντική λειτουργία και με πίεση στον χώρο του κέντρου δεν άφησε την ΑΕΚ να κάνει το παιχνίδι της. Οι γηπεδούχοι έδειξαν ένα σφιχτό σύνολο, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν και κέρδισαν δίκαια τους 3 βαθμούς. Να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ματιές Τασπορ ο προπονητής Σωτήρης Μαυροδήμος και ο ποδοσφαιριστής Μανώλης Βαχτσεβάνος. Η ομάδα ήταν πολύ καλή σήμερα, έχω να πω. Πιστεύω ότι ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Θα έπρεπε τα γκολ να μπουν νωρίτερα. Δεν πειράζει όμως. Τελειώσαμε το παιχνίδι, ήμασταν πολύ καλοί. Φάνηκε ότι ήμασταν ανώτεροι στο γήπεδο και το σκορ μιλάει μόνο του. Είμαστε ικανοποιημένοι και από την εμφάνιση και μάλλον από τη σκέψη που δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ στο παιχνίδι αυτό μέσα. Πρέπει να κουραστούμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα αξιόλογο αντίπαλο. Η ομάδα της ΑΕΚ Κοζάνης είναι πάρα πολύ καλή. Με αξιόλογη διοίκηση από ό,τι γνωρίζω, με αξιόλογο προπονητή και με πάρα πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Και αυτό έπρεπε να το προσέξουμε ιδιαίτερα εμείς, γιατί έχουμε και κάποιες απώλειες από κάποια παιδιά στο θέμα της προπόνησης και έπρεπε να το δούμε λίγο το παιχνίδι διαφορετικά. Έπρεπε να κάνουμε υπέρβαση δυνάμεων, μπορώ να πω. Και σύν της άλλης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, και για τους αντιπάλους είναι, αλλά και για μας. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι κόσμημα, μπορώ να πω, στο αλφα-αριστερικό, που είναι ο Γιώργος Φυσικαλόπουλος, ο οποίος στη μισή ευκαιρία μπορεί να την κάνει εδώ. Και δώσαμε μεγάλη σημασία πρώτα στο αμυντικό μας κομμάτι και μετά στο να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις όπως δημιουργήσαμε, καταφέραμε. Είχαμε μια σωστή τακτική, πιστεύω, για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αντίπαλο, το συγκεκριμένο με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και τη συγκεκριμένη νοοτροπία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά που τα αποκριθήκανε και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ Κοζάνης αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες βάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ειδικά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.